Λοιπόν, τι να πούμε, πού να ξεκινήσουμε, γιατί να πρωτοπούμε. Είναι συγκλονιστικό αυτό που βιώνουμε, αυτό που ζούμε. Πόνος, πόνος πραγματικός. Και θλίψη και οργή. Οργή και για αυτό που επέτρεψαν να συμβεί μπροστά στα μάτια μας. Και θλίψη γιατί συναισθανόμαστε όλοι ότι αυτό θα μπορούσε κάλλιστα να έχει αποφευχθεί. Να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά και να κουβεντιάσουμε, να πούμε αυτά που νιώθουμε όλοι μας. Γιατί αυτός είναι ο σκοπός της επικοινωνίας μας αυτής. Να μιλάμε και να λέμε αυτό που νιώθουμε μέχρι να βρούμε τελικά τι είναι το σωστότερο για μας, τον καθένα σε προσωπικό επίπεδο και ίσως και συνολικά σαν μια κοινωνία. Δεν είναι κοινωνία αυτή που ζούμε έτσι όπως την έχουν λαιλατήσει και έτσι όπως την φέρουν ακόμα και στο θάνατο για να κάνουν τη δουλειά τους, να κάνουν τα στραβά μάτια, να μην ασχοληθούν, να δημιουργήσουν ένα καθεστώς τέτοιο το οποίο δυστυχώς, το λέω και το νιώθω, τους βολεύει. Ξεκινάει ένα κομβόι από το Ζάγκρεμπ της Κροατίας. Υπάρχει βίντεο το οποίο έχουμε δει περισσότερο στο Twitter, το οποίο δείχνει έναν άνθρωπο που οδηγάει και τραβάει με βίντεο προφανώς ο συνοδηγός και δείχνει αυτή την αυτοκινητοπομπή των 15-20 αυτοκινήτων που έρχονται από την Κροατία. Έχουν περάσει τα σύνορα μαζικά σε ημέρα απαγόρευσης μετακίνησης των φίλων μιας συγκεκριμένης ομάδας, ημέρα παραμονή μάλλον διεξαγωγής ενός ευρωπαϊκού αγώνα. Δεν το γνωρίζουν αυτό οι συνοριακές αρχές? Δεν έχει δοθεί κάποια εντολή από τις αρχές ότι παιδιά προσέξτε μην συμβεί κάτι τέτοιο? Δεν έχουν καμία ενημέρωση οι αρχές για αυτό το οποίο συνέβη στην πορεία ή θα συνέβαινε? Ανενόχλητοι περνάνε μέσα από πόλεις, διασχίζουν την Εθνική Οδό πάνω από 1000 χιλιόμετρα. Δεν ξέρω ποια είναι η απόσταση του Ζάγκρεμπ με την Αθήνα. Κάπου διάβασα, δεν το έχω ψάξει τώρα, δεν έχω προλάβει, τόσο μεγάλη στεναχώρια. Δεν έχω καν κάτσει να το δω αυτό, ότι είναι 1400 χιλιόμετρα. Ανενόχλητοι. Δεν τρέχει τίποτα. Φτάνουν στην Αθήνα. Οι πληροφορίες τώρα είναι από ανθρώπους που τα έχουν βιώσει. Αυτά ήταν εκεί. Τα έχουν ζήσει. Τα έχουν δει. Είναι 50 με 70 άτομα, μαθαίνω. Δεν είναι 150 που λένε οι Κροάτες. Ανασυντάσσονται, σε εισαγωγικά η λέξη, μαζί με ομοειδεάτες τους, γιατί πίσω από την όλη ιστορία δυστυχώς υπάρχει ένα σκληρό ιδεολογικό πολιτικό προφίλ αυτών των οπαδών, των hooligans, των skinheads, είναι φασίστες. Ανασυντάσσονται με ομοειδεάτες τους άλλης ομάδας. Δεν σημαίνει ότι οι οπαδοί συνολικά της άλλης ομάδας αυτής είναι ίδιοι με αυτούς, αλλά υπάρχει δυστυχώς ένα μικρό κομμάτι. Και φτάνουν στο σταθμό Ειρήνη, το σταθμό του ΙΣΑΠ. Ξεκινάνε λοιπόν από το σταθμό του ΙΣΑΠ και υπάρχει βίντεο. Το έχω δει, προφανώς το έχετε δει και εσείς. Που είναι στην πλατφόρμα με στυλιάρια στα χέρια, δοκάρια, καδρόνια, μαυροφορεμένοι, σκηνάδες, 150-200 άτομα. Και ακούγεται από την απέναντι πλατφόρμα αυτός που τραβάει το βίντεο και λέω: Χοχ, τι έγινε συμβεί. Αυτό στο σταθμό Ειρήνη, αν δεν κάνω λάθος. Είδα πολλά βίντεο, γι' αυτό και λέω το αν δεν κάνω λάθος. Γιατί συγχωρέστε με τώρα τι ρεπορτάζ να κάνεις, τι να ψάξεις και πώς να επιβεβαιώσεις όλα αυτά τα οποία από χτες το βράδυ μαθαίνουν. Ξεκινάνε, φτάνουν στον σταθμό Πευκάκια. Περιπατητή, είναι μια απόσταση 10 λεπτά από τη Νέα Φιλαδέλφια. 10 λεπτά. 10 λεπτά προχωράνε και τους βλέπει κόσμος από τα μπαλκόνια, από τα σπίτια και μαντρώνονται και κλειδαμπαρώνονται. Όπως περιγράφω αυτή την εικόνα των μαυροφορεμένων με τα δοκάρια και διασχίζουν την περιοχή από τα Πευκάκια πηγαίνοντας πίσω από την Νέα Ιωνία, περνώντας το εργοστάσιο, το παλιό εργοστάσιο της Μπριτάνια εκεί στο χώρο που υπάρχει πάρκινγκ και βγαίνουν ακριβώς στο σημείο που είναι το Ghetto Club, η Νέα Φιλαδέλφια, η ορίτζινα Νέας Φιλαδέλφειας, το κεντρικό κλαμπ. Από εκεί βγήκανε. Και εκεί ξεκινάει το ντου,
στην πλατεία του γηπέδου, που υπάρχουν όπως ξέρετε δύο καφετέριες, όπου ήταν ανέμελα κάποιο παδί της ΑΕΚ, οργανωμένοι, ανοργάνωτοι, κάθονταν οικογένειες, γυναίκες και παιδιά, και έπιναν το καφεδάκι τους. Πόσες φορές το έχουμε κάνει αυτό ρε παιδιά, ως ένα κομμάτι ξεχνιασάς και ξεκούρασης και ηρεμίας ψυχικής απέναντι σε όλα αυτά τα οποία βιώνουμε και περνάμε καθημερινά. Εκεί γίνεται η επίθεση. Υπάρχει πληροφορία, και όλα αυτά τα λέω γιατί δεν είμαι αυτό της μάρτυρας, δεν ήμουνα εκεί, αλλά έχω μιλήσει με πάρα πολλούς ανθρώπους που ήταν εκεί, ότι το παλικάρι μας ο Μιχάλης δέχτηκε διψήφιο αριθμό μαχαιριών. Υπάρχει πληροφορία επίσης ότι είναι 4 σοβαρά τραυματίες στα νοσοκομεία, ένας 17χρονος, κατά πληροφορία το λέω, δεν θέλω να λέω πράγματα τα οποία δεν τα έχω ζήσει, λέω τι μαθαίνω, και υπάρχει επίσης η πληροφορία ότι είναι σοβαρά τραυματισμένο και ένα 13χρονο παιδί, κορίτσι μαθαίνω ότι είναι. Αν δεν είναι όλο αυτό το σκηνικό να τρελαθείς, τότε τι είναι? Γιατί συζητάμε, γιατί αθλητισμό, γιατί ποδόσφαιρο, γιατί φύλαθλο πνεύμα, γιατί διασκέδαση, που ας πούμε ότι αυτό είναι ένα κομμάτι της καθημερινής μας ή της εβδομαδιαίας διασκέδασης μας, να ξεσκάσουμε. Γιατί συζητάμε? Δίπλα εκεί στις γειτονιές που πηγαίνουμε τα παιδιά μας και πίνουμε καφέ και χαιρόμαστε το νέο γήπεδο της ΑΕΚ και οτιδήποτε άλλο μπορεί να χαρεί ο καθένας που έχει μια ιδεολογική υπόκρουση σε όλο αυτό το κομμάτι με την ΑΕΚ. Τι να πεις, ότι εκεί δίπλα μας έπεσε ένα παλικάρι νεκρό σε ένα προμελετημένο, προσχεδιασμένο έγκλημα που αν είναι δυνατόν να μην το ήξεραν, αν είναι δυνατόν να μην το παρακολούθησαν και αν είναι δυνατόν κατόπιν σε εορτής να ενήργησαν. Είναι τεράστια ευθύνη των αρχών, τεράστια ευθύνη του κράτους, τεράστια υπάρχει κράτος. Υπάρχει κράτος, μην είναι αυτά που ακούτε και λέγονται όχι δεν υπάρχει κράτος. Υπάρχει κράτος και είναι αυτό το οποίο βλέπετε, αυτό που βιώνουμε, αυτό που ζούμε, το αστικό κράτος. Έτσι λειτουργεί. Έχουμε δει τα βίντεο, έχουμε δει τις εικόνες, έχουμε μείνει άναυδοι. Τι να πεις, με τι όρεξη να ξαναπάμε στο γήπεδο, με τι όρεξη να ξαναδούμε την ΑΕΚ μας, με τι όρεξη να πάρουμε τα παιδιά μας από το χέρι, να πούμε ότι πάμε εδώ γιατί είναι κάτι καλό ρε παιδιά, ατρέμει η ψυχή μας και να γίνει ο αγώνας. Έγινε τώρα η απόφαση της UEFA και αυτό δεν θα το σχολιάσω. Η απόφαση της UEFA είναι για αναβολή και δεν το πάνε όπως έπρεπε σε τιμωρία και αποκλεισμό της Δυναμό Ζάγκρεμπ, γιατί είναι υπεύθυνη η ομάδα. Βγήκαν σήμερα οι αρμόδιοι της Δυναμό Ζάγκρεμπ, αυτοί που έχουν έρθει στην Αθήνα, οι εκπρόσωποι της, και πήγαν κανονικά στη σύσκεψη για να γίνει ο αγώνας σαν να μην τρέχει τίποτα. Με αίμα έξω από το γήπεδο. Και βέβαια οι δικοί μας, και πολύ καλά είναι, θα πω και ένα μπράβο στην ΠΑΕΚ, σηκώθηκαν και έφυγαν λέγοντας δεν είναι δυνατόν να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι με αυτούς, των οποίων οι οπαδοί ήρθαν οργανωμένα. Δεν το ξέραν, δεν είχαν ιδέα, δεν ξέρουν τι γίνεται στο οργανωμένο τους κομμάτι, δική τους ευθύνη. Είναι και αυτό ακόμα, το να μην ξέρουν τι γίνεται. Το ότι θα μαζευτούν 150 ή 50 ή 100 χούλιγκανς και θα έρθουν εδώ για να δολοφονήσουν. Και πάει η UEFA τώρα, γιατί είναι και οικονομικά τα συμφέροντα παιδιά, δεν είναι. Πάνω απ' όλα είναι όλο το σύστημα στο οποίο υπάγεται και το ποδόσφαιρο, πλέον το επαγγελματοποιημένο κλπ. Είναι το χρήμα. Και δεν σου λέει τους αποκλείω αυτούς γιατί πρέπει να αποκλειστούν. Του λέει θα το αναβάλω για λίγες μέρες και ενδεχομένως να μας πούνε ότι θα γίνει και κλεισμένο των θυρών και θα δούμε και ο αγώνας ο άλλος δεν θα γίνει στην Κροατία και μπορεί να γίνει παραδίπλα και θα βρούνε αλχημίες να κάνουν χωρίς να κάνουν το προφανές. Γεια σας. Δολοφονήσαν έναν άνθρωπο. Γεια σας, φύγετε. Είστε σκουπίδια του ποδοσφαίρου και του αθλητισμού. Δεν σας θέλουμε. Αφού αυτοί είναι οι οπαδοί σας.
θα γίνει λέει στις 18 και θα αναβληθεί ο αγώνας της ΑΕΚ και θα δούμε για να προλάβουν τις ημερομηνίες, γιατί τους πιέζουν και ημερομηνίες τώρα. Μαλάβες. Λες και θα έχεις στεγνώσει το αίμα του Μιχάλη μέχρι τις 28 του μήνα. Και με πολλούς φίλους που έχω μιλήσει. Δεν ξέρω αν αυτό το ζούμε και το ζούμε στη γειτονιά μας. Έχουμε χάσει τα λόγια μας, έχουμε χάσει τον ιρμό της σκέψης μας, δηλαδή και αυτά που λέω μπορεί να μην είναι σωστά, παιδιά, τώρα να είναι εν τη ρήμη του λόγου, να είναι σε μια κατάσταση πίεσης και πανικού που νιώθουμε κλπ. Κλπ. Υπάρχει ένα άρθρο στο ΑΕΚ Live, διαβάστε το, για το ποιόν των οπαδών της Δύναμο Ζάγκρεμ. Γιατί χαρακτηρίζονται φασίστες, ποια ιδεολογία σε εισαγωγικά ακολουθούν, γιατί ήρθαν εδώ να κάνουν τι, για το ιδεολογικό πολιτικό τους προφίλ ήταν αυτό που τους παρακίνησε να έρθουν εδώ. Δεν έχουμε εμείς καμιά αντιπαλότητα ποδοσφαιρική, ρε παιδιά, με την Δύναμο Ζάγκρεμ. Την είχαμε παίξει το 64, είχαμε κερδίσει 2-0 εδώ και είχαμε πάει εκεί μετά στο Ζάγκρεμ, στο Μάξιμι, σε μια πολύ έντονη ατμόσφαιρα και με ξύλο εντός αγωνιστικού χώρου. Χάσαμε 3-0 και αποκλειστήκαμε. Δεν έχει κάτι άλλο η ΑΕΚ με την Δύναμο Ζάγκρεμ σε επίπεδο συλλογικό. Γιατί ήρθαν εδώ αυτοί, για ποιο λόγο μισούν την ΑΕΚ, γιατί ήρθαν εδώ για να εγκληματίσουν. Υπάρχει παρακίνηση πίσω από όλη αυτή την ιστορία. Δεν είναι τυχαίο. Και δεν είναι τυχαίο ότι η ομάδα αυτών που συνεργάστηκαν μαζί τους από την Ελλάδα έχουν αυτό ακριβώς το ίδιο προφίλ. Αυτό ακριβώς το ίδιο προφίλ. Που δεν συνεπάγεται ότι το έχουν συνολικά, το λέω αυτό, οι οπαδοί αυτής της άλλης ομάδας. Σε καμία περίπτωση. Ξέρω οπαδούς και έχουμε ανεβάσει και έχουμε δει και στο διαδίκτυο και έχουμε ακούσει και έχουν γραφτεί από χτες το βράδυ πολλά πράγματα που ουσιαστικά κατακεραυνώνουν αυτή τη θρασίδηλη εγκληματική ενέργεια που έγινε. Δεν ξέρω τι, να το σταματήσω το βίντεο, να το συνεχίσω, να μακρηγορήσω, να πω τι να πω. Έχουμε αποσβολωμένοι είμαστε όλοι. Αποσβολωμένοι. Τι να πού να... Εγώ ανακούφιση ένιωσα που αναβλήθηκε ο αγώνας. Δεν ήθελα να πάω σήμερα με τα παιδιά μου να πάω να δω τι. Να περάσω να αφήσω ένα λουλούδι εκεί στο σημείο που δολοφονήθηκε ο Μιχάλης. Αλλά πάλι αυτό δεν έγινε πριν από 1,5 χρόνο με τον Άλκη, ρε παιδιά. Και θρήνος και τα κανάλια και τα ΜΜΕ, η ξεφτύλα αυτή που λέγεται δημοσιογραφία, στον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τέτοια θέματα, με απόκρυψη, με συντονισμό, με καθοδήγηση. Τι θα πούμε, πώς θα το πούμε και γιατί πρέπει να το πούμε και να μην δυσαρεστήσουμε αυτούς που υπαγορεύουν το τι πρέπει να λέμε. Βγάζω τον εαυτό μου από μέσα, αλλά μιλάω σε πρώτο πληθυντικό πρόσωπο για να μην η πορεία του καθενός μας δείχνει τι είναι και πώς ακολουθεί τα γεγονότα και τα συμβάντα. Δεν του πιστεύαμε χτες. Διαβάζαμε, μαθαίναμε, τα τηλέφωνα μέχρι τις 4 ώρα το πρωί, εδώ και εκεί. Υπήρχε και η πληροφορία ότι είναι πολύ δύσκολα για το 13χρονο, αλλά ευτυχώς δεν επιβεβαιώνεται. Είναι αυτό που λέμε μέσα στην ένταση, ακούγεται κάτι, αναπαράγεται και μπορεί να είναι και αυτό που λέγεται ράδιο αρβίλα. Αυτή είναι η ευχή μας. Να είναι κάτι που δεν είναι τόσο έντονο και να μην υπάρξει άλλη τέτοια θλιβερή εξέλιξη, τραγική, δολοφονική, εγκληματική, απάνθρωποι, δεν είναι άνθρωποι αυτοί. Εμείς ονειρευόμαστε μια κοινωνία ανθρώπινη που θα πηγαίνουμε, θα χαιρετίζουμε ακόμα και τους αντιπάλους, θα κάνουμε τα αστεία μας, θα τους κοροϊδεύουμε, θα μας κοροϊδεύουν, θα κάνουμε την πλακίτσα μας και θα πηγαίνουμε το βράδυ στο σπίτι χαρούμενοι γιατί κέρδισε η ομάδα μας, στεναχωρημένοι γιατί έχασε και με την προοπτική και την ελπίδα ότι την επόμενη φορά θα είμαστε καλύτεροι και θα κερδίσουμε για να χαρούμε. Γιατί αυτό το κομμάτι μας αντιπροσωπεύει λίγο για να ξεφεύγουμε από τη σαπίλα μέσα στην οποία ζούμε. Έτσι λίγο αυτό, ο αθλητισμός, η ανασχόληση με την αγαπημένη μας ομάδα. Αυτό είναι. Το να παίρνεις το παιδί σου από το χέρι και να πηγαίνεις εκείνη για να του μάθεις κάτι καλό. Όχι αν του μάθεις ότι εδώ δολοφονούνται άνθρωποι, σκοτώνονται ψυχρό. Δολοφονούνται, όχι σκοτώνονται ψυχρό. Έχω καιρό να κάνω και δεν θα έκανα
βίντεο κλπ. Αλλά δεν, δεν μπορώ σήμερα να μην, να μην πω αυτά που νιώθω. Γιατί έχω και εγώ την ανάγκη να επικοινωνήσω μαζί σας και να επικοινωνήσουμε όλοι μαζί και να δούμε τι στην οργή πρέπει να κάνουμε. Θα μου πεις, εμείς θα κάνουμε. Δεν υπάρχει οργανωμένη κυβέρνηση, κράτος, πολιτεία, αρχές. Θα κλαίμε το Μιχάλη, παιδιά, και δεν θα γίνει τίποτα. Αυτό θα γίνει. Πρέπει να αντιδράσουμε συνολικά και οργανωμένα όλοι σε αυτή τη σαπίλα. Δεν μας αντιπροσωπεύει. Δεν το θέλουμε. Είναι κομμάτι της ζωής μας που δεν το αποδεχόμαστε. Και αυτά που δεν αποδεχόμαστε πρέπει να παλεύουμε για να τα κερδίσουμε. Να τα αντιπαλεύουμε, να τα κυνηγάμε, να τα πολεμάμε, να αντιστεκόμαστε. Με σταυρωμένα χέρια δεν γίνεται τίποτα. Πρέπει να αντιδράσουμε σε αυτό που έγινε. Ποιοι μαθαίνονται μεταξύ, θα έρθουν, λέει, οργανωμένοι από άλλες χώρες τώρα για να πάνε να γίνει ένα μακελιό εκεί και να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Η βεντέτα. Να περνάμε καλά θέλουμε, ρε παιδιά, και να ξεσκάμε, να ξεδίνουμε από αυτή τον οριμαγδό, τον καταιγιστικό αυτό τρόπο καταπίεσης μέσα στον οποίο ζούμε, οικονομικής, πολιτικής, όλο αυτό το πράγμα. Αυτό θέλουμε να ξεφύγουμε, γι' αυτό πηγαίνουμε στο γήπεδο, γι' αυτό έχουμε αυτό το πάθος και τη λατρεία. Είμαστε ιστορικά συνδεδεμένοι με αυτή την ιστορία της ΑΕΚ, γιατί είναι κομμάτι της ιστορίας και είμαστε περήφανοι με αυτό που λέμε. Ήρθαν οι δικοί μας πρόσφυγες, γαλουχηθήκαμε εκεί κάτω, εδώ μεγαλώσαμε κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, μαθαίναμε πράγματα αυτά. Ήρθαν εδώ οι πρόσφυγες, έδειξαν τα φώτα στον αθλητισμό, στον πολιτισμό, στο κοινωνικό γίγνεσθε, στην αντίδραση, στον αγώνα. Ναι, είμαστε υπερήφανοι για αυτά και ούτε θα πάψουμε ποτέ να είμαστε. Αλλά για μια στιγμή, εδώ τώρα όλο αυτό μετουσιώνεται ή θέλουμε να μετουσιωθεί μέσα από μια πολύ ωραία εικόνα που παίζει και μια ποδοσφαιρική ομάδα, μια ομάδα μπάσκετ, ένας αθλητής δείχνει το κοντάρι, πριν διαλύσουν το στίβο της ΑΕΚ, αυτό είναι μια άλλη στιγμή, έχουν διαλύσει και το στίβο της ΑΕΚ. Παίζει μια ομάδα βόλεϊ, παίζει τον ΑΕΚ και εμείς χαιρόμαστε γιατί είναι όλο αυτό το κομμάτι που μας αντιπροσωπεύει σε ένα διαγωνιστικό επίπεδο, διαγωνίζεται με κάποιους άλλους για να κερδίσει και να δώσει χαρά. Αυτό είναι. Τέλος πάντων, φίλες και φίλοι, δεν θέλω άλλο να μακρηγορήσω. Τα σχόλιά σας σίγουρα θέλουμε από κάτω να τα δούμε και να ζυμωθούμε με αυτά. Να κουβεντιάσουμε αυτό που συμβαίνει. Δεν φτάνει να κλαίμε τον άλλο και ένα χρόνο και μετά να γίνουν τα ίδια. Και μετά από 1,5 χρόνο να έχουμε ένα νέο Φιλόπουλο. Προσέξτε. Αυτά.